σας καλωσορίζω σε ακόμα ένα βίντεο. Έχω ξυπνήσει από πάρα πολύ νωρίς, η αλήθεια είναι αυτή, αλλά έχω τόση πολύ χαρά και τόση πολύ ενέργεια και τόσο πολύ ενθουσιασμό, διότι σήμερα είμαι στη Βενετία. Θα σας δείξω όλα τα πράγματα που θα πάω, υπόσχομαι. Δείτε λίγο πίσω μου, είναι τέλεια εδώ πέρα. Γενικά η χώρα εδώ ξέρει πολύ καλά τι σημαίνει μόδα. Έχω δει πάρα πολύ ωραίο κόσμο να είναι ωραία ντυμένος. Για να δούμε. Θέλω να τα δω όλα, γιατί νομίζω ότι δεν θα τα προλάβω μέχρι να φύγουμε από εδώ πέρα. Πρέπει να κάνουμε και ένα καλό deal για να ανεβούμε στη γόνδολα. Τι λες? Εγώ δεν ξέρω γιατί έχω ντύθει στα μαύρα, ρε παιδιά, σήμερα. Αλλά νομίζω ότι όλος ο ήλιος αυτή τη στιγμή είναι όλος πάνω μου. Μα δεν είναι τέλεια? Υπάρχει περίπτωση να με πας τώρα αυτή τη στιγμή βόλτα που εγώ φωνάζω εδώ πέρα? Πάει να κάνει τον dealer, παιδιά. Δείτε λίγο εδώ κάτω τώρα. Δείτε τον λίγο που είναι, να τους. Κάτσε να πάω να δω τι θα κάνει τώρα. Για να επιστρέψουμε στη Λάρισα, δεν ξέρω, με τόσα πράγματα που έχει εδώ πέρα. Να σου πω, αυτό εδώ πέρα το αρκουδάκι, α, δεν γράφει όμως κάτι. Περιμένουμε τώρα να πάμε λίγο να φάμε εδώ στο Hard Rock που είναι πίσω μου. Δεν ξέρω αν φαίνεται. Φαίνεται, νομίζω φαίνεται, ναι. Εδώ οι γονδολιέριδες από πίσω. Με ξέρει και αυτό ξέρω εδώ. Ναι. Νομίζω είναι τέλεια. Δηλαδή, ας πούμε, να βγαίνεις από το μαγαζί που είσαι για ψώνια και να έχεις αυτό ακριβώς απέναντί σου. Εντάξει. Νομίζω είναι καταπληκτικό. Μας χτυπάνε εδώ πέρα κιόλας γιατί έχουμε κάνει μια κράτηση για φαγητό. Δηλαδή, είναι παιδιά, έχω ερωτευτεί. Έχω ερωτευτεί, εντάξει. Καθίσει για φαγητό εδώ πέρα στη Βενετία, στο Hard Rock Cafe. Λοιπόν,
Και κάτω δηλαδή είναι τα ρούχα που μπορείς να ψωνίσεις και εδώ πάνω είναι το φαγητό. Έχουμε και ένα πατριώτη. Μια γρήγορη πάυση που κάναμε εδώ με τον Γιώργο, γιατί βρήκαμε σερβιτόρο Έλληνα και παραγγείλαμε. Μαριάκο. Παντού υπάρχει ένα σερβιτόρο. Παντού, είδες, έλατε. Και είμαστε στο τραπέζι εδώ και ακριβώς από εδώ μεριά, δεν ξέρω αν φαίνεται τώρα. Έχουμε αυτή τη θέα. Κοιτάξτε λίγο πού μου έχουν βάλει το μπέργκερ, σε τι πιάτο. Κιθάρα. Είσαι στο hard rock και δεν είσαι, δηλαδή εντάξει. Βέβαια ο Μαρίνος από εδώ έχει το κλασικό πιάτο. Αλλά εγώ είμαι στην κιθάρα. Νομίζω ότι θα το καταγραφείς όλο, σιγά, αυτό είναι δικό μου, δεν το παίρνεις εσύ. Όσοι πρέπει να σου πω, παρόλο που δεν κάναμε βόλτα με τη γόντρα, δεν καταφέραμε. Τρώμε όμως το καλύτερο παγωτό, έτσι, Magnum. Καθόμαστε όμως εδώ πέρα τώρα. Κοιτάμε όλο αυτό εδώ. Και τρώμε το παγωτάκι μας. Τρώμισα τα ζώα, όντως. Νομίζω έχουμε να κάνουμε αποτοξίνωση και εγώ δεν ξέρω πόσο καιρό. Γεια, καλό απόγευμα. Λοιπόν, σήμερα είναι Κυριακή. Είναι η γιορτή του αγοριού μου, Βλαδίμηρος. Και του λέω λοιπόν, διάλεξε, σήμερα είναι η μέρα σου, πού θέλεις να πάμε. Είναι μια μέρα δικιά σου. Αποφασίζεις εσύ. Έγινε, μου λέει. Κάτσε να δεις πού θα σε πάω. Τώρα κοιτάω μέσα γιατί τώρα βλέπω ότι προχωράει. Λοιπόν, ήρθαμε στο γήπεδο του San Siro στο Μιλάνο. Πού αλλού θα μπορούσαμε να είμαστε. Έχουμε και τον τελικό σε λίγο από το Mundial, βέβαια. Πρέπει να βρούμε και οθόνη να κάτσουμε να δούμε. Πάμε να δούμε λίγο το γήπεδο εδώ. Τα αποδυτήρια, το μουσείο. Γίνεται ο κακός χαμός. Εδώ η γρήγορη περιήγηση τελειώνει γιατί δεν μας επιτρεπόταν να βγάλουμε βίντεο σε όλα τα μέρη που είδαμε εδώ στο γήπεδο του San Siro.
Και εγώ με τη Σελάμου θα σας χαιρετήσω, θα τα πούμε κάπου αλλού, δεν ξέρω πού. Ευχαριστώ πολύ που είδατε αυτό το βίντεο στο κανάλι μου. Κάντε τα like, κάντε τα subscribe και αφήστε από κάτω τα σχόλια.